Κύριε Χρυστοδουλάκη. Λοιπόν, νούμερο ένα. Επειδή βλέπουμε τις τελευταίες μέρες τον Πρωθυπουργό να αναγνωρίζει ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, πρέπει να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά ότι σε ένα ακόμα ζήτημα δεν γίνεται ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να έρχονται απλώς εκ των υστέρων και με δίθεν μεγαλοψυχία και ευθυξία να κάνουν διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση είναι για να προλαμβάνει και όχι να έρχεται πυροσβεστικά στη συνέχεια, αφού έχει διωγγωθεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τους αγρότες, υπαρκτό πρόβλημα. Το αναγνωρίζουν όλοι. Νούμερο 2. Ειδικά όταν περνάμε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και οι αγρότες μας και η κοινωνία μας συνολικά, είναι σημαντικό κυρίως οι υπουργοί που λαμβάνουν τις κεντρικές πολιτικές αποφάσεις, γιατί το ζήσατε χθες νομίζω εδώ πέρα, να έχουν επίσης τη στοιχειώδη ευθυξία και όχι αλαζονία, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών ότι φτάνει μέχρι εδώ. Είναι σημαντικό να χτίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη με το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που δοκιμάζεται και πολλές φορές με την ευθύνη πολιτικών επιλογών με συγκεκριμένες προτεραιότητες. Έρχομαι τώρα στα θέματα ουσίας, σε τίτλους εντελώς. Κόστος παραγωγής. Είτε λέγεται ενέργεια, 40% πάνω. Φυτοφάρμακα, 60% πάνω. Ζωοτροφές, 25% πάνω. Σοβαρό. Κόστος κίνδυνος κατασχέσεων γεωργικής γης. Με αυξημένες οφειλές σε εφορία, τράπεζες, ΕΦΚΑ. Η χειρότερη χρονιά από άψη πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής το 2023. Και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που υπάρχει με τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ, που κατά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τελείωσε το Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα πολύ μειωμένες ενισχύσεις, ακόμα και 35% στις αποζημιώσεις, ακόμα και των πληγησών περιοχών. Τα λέω αυτά λοιπόν γιατί θέλουμε να δούμε άμεσα, έστω και τώρα, την κυβέρνηση να παίρνει μέτρα. Παράδειγμα, επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες. Παράδειγμα που συζητήθηκε και αναμένεται, η μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Και να σας πω και ένα ακόμα παράδειγμα που το θεωρώ σημαντικό. Ο αγρότης αγοράζει τα προϊόντα του με 6% ΦΠΑ και τα πουλάει με 13% ΦΠΑ. Χάνει. Αν υπάρχει εξισορρόπηση του ΦΠΑ στην πώληση του προϊόντος του, θα έχει ένα περιθώριο το οποίο θα το αυξήσει το εισόδημα σημαντικά. Θα πάτε στην μπλοκά. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Και έχουμε ακριβώς στην ερώτηση. Έχουμε στην ερώτηση. Ναι. Θα προτιμούσα να μην έκλειναν οι δρόμοι. Ναι. Θα το προτιμούσα. Αλλά υπάρχει μόνο ένας υπεύθυνος για να μην κλείσουν οι δρόμοι, γιατί οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι τα αιτήματα είναι δίκαια. Δεν είναι καταχρηστικά, συγκυριακά ή εποχικά ή κομματικά κινητοποιούμενα ή υποκινούμενα, όπως κάποιοι προσπάθησαν να πούν ξανά εντελώς προβληματικά και προσβλητικά. Ο υπεύθυνος αυτός είναι η κυβέρνηση. Στο χέρι της είναι άμεσα να λύσει το πρόβλημα για να μην έχουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Μισό σχόλιο, επειδή το βάλατε απλά για τις καταλήψεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αποτελεσματικός τρόπος άσκησης πίεσης. Απλά επειδή η κυβέρνηση συνηθίζει τις τελευταίες μέρες να τις χαρακτηρίζει παράνομες στα πανεπιστήμια, επίσης υπάρχει ένας τρόπος να το λύσει. Αν θεωρεί ότι κάτι είναι εκτός νόμου, μπορεί να παρέμβει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Η ποια? Η ποια? Και εγώ μπερδεύτηκα. Η πανεπιστημιακή αστυνομία. Πέστε μας γι' αυτό για να κλείσουμε. Για την υποκρισία το λέω σε μια σειρά από σχήματα που διώνουμε. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να γίνει είναι όταν υπάρχουν έκνομες πράξεις, έχουν την αρμοδιότητα εκ του νόμου οι Πριτάνες να καλέσουν. Έτσι, να παρέμβει. Αυτοεπάγγελτα γίνεται. Σε περίπτωση τέλεση αξιόπινων πράξεων. Έχει αλλάξει ο νόμος. Ειδικά αν μιλάμε και τον άλλαξε και η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Λοιπόν, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.